Η συνάντηση θετικών και αρνητικών σωματιδίων δημιουργεί δυνάμεις ανεξέλεγκτες. Οι δυνάμεις αυτές διέπονται από διάφορους νόμους. Ο κυριότερος εξ αυτών είναι ο εξής. Τα ομώνυμα αποθούνται και τα ετερόνυμα έλκονται. Νούμερο 5. Αρσενικό, θηλυκό, χάος και τάξη, σκοτάδι, φως. Ζούμε σε έναν κόσμο που δημιουργήθηκε και ορίζεται από αντίθετα. Το γιν και το γιάν είναι μονίμως σε αντίθεση, αλλά είναι καταδικασμένα να αλληλοσυμπληρώνονται. Τι κάνω, τι γίνεται? Συγγνώμη! Είναι κανείς εδώ? Και δεν έχεις δίκιο. Ξέρεις, δεν μου χτυπάνε την πόρτα γυναίκες με νηφικά για τις άδειες του γάμου παρά μάσχαλα. Τέτοια γένεια. Ορέστη! Ορέστη! Τι έγινε, ποιος είναι, γιατί έκλεισε την πόρτα? Κάποιος μου κάνει πλάκα. Ποιος είναι, παιδί μου? Μια γυναίκα με νηφικού. Η Σοφία. Όχι, μια άλλη. Άλλη? Πας και μου κάνει πλάκα εγώ και σλέκα μια φίλη της. Ξέρεις πολλές φίλες εγώ που θα έρχονται ανοιχτιάτικα για πλάκα. Ή αυτό, ή υπάρχει μια αγγελία στην εφημερίδα που λέει αν θέλετε να παντρευτείτε πήγαινε στο Ορέστη. Δρόμο και αριθμό από κάτω. Ακόμα έξω είναι. Πού να ξέρω. Συγγνώμη, πώς πρέπει να... Μια γυναίκα με νηφικό. Τι σου λέω τόση ώρα. Ακόμα έξω είναι. Μου μίλησε. Ανοίγω να δούμε τι θέλει. Γεια. Θες κάτι? Δεν μιλάει. Περιμένω να δω αν θα μείνετε έξω ή θα μου ξανακλείσετε την πόρτα στα μούτρα. Συγγνώμη, αλλά έτσι όπως είδα ξαφνικά με τον νηφικό, τρόμαξα. Αυτό πρέπει να είναι το χειρότερο πράγμα που μου έχουν πει ποτέ. Όχι, δεν εννοούσα αυτό. Απλά τον τελευταίο καιρό έχω τραυματικές εμπειρίες με γυναίκες που φοράνε νηφικά. Ξέρεις και εγώ δεν συνήθιζα να βγαίνω έτσι για καφέ. Απλώς κλειδώθηκα έξω. Α, ανοίξες το απέναντι. Ναι. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ. Αλλά δεν νομίζω να μου πάει πολύ γούρι, γιατί πρώτη νύχτα και ξέμεινα στα σκαλιά. Δεν βαριέσαι, κάθε πόδι για καλό. Ναι. Μήπως έχεις εργαλεία να μου ανοίξεις? Ναι, κάτι θα έχω. Θες να περάσεις μέσα, να μην περιμένεις στα σκαλιά? Δεν θα μου ξανακλείσεις την πόρτα. Όχι, όχι.
ούτε ο άλλος. Όχι. Ορέστης. Μάρο. Γεια. Ο φίλος μου, ο Αρθούρος. Θα κάνει κανένα μισά ώρα να μιλήσει, αλλά αν ξεκινήσει, δεν σταματάει. Θα κάτι να πεις? Όχι, όχι, ευχαριστώ. Δεν πας να κοιτάξεις τα εργαλεία? Ναι, πάω μέσα. Εγώ είμαι η Μάρο. Χαίρομαι πολύ. Γεια. Yeah. Ωραίο όνομα το Αρθούρος. Περίεργο. Εμένα δεν μ' αρέσει. Γιατί? Γιατί όταν ήμουν στο σχολείο όλοι με κοροϊδεύανε. Α, εγώ πάντως το βρίσκω ξεχωριστό. Αρθούρα, ακόμα όρθα την έχεις την κοπέλα? Όχι, δεν πειράζει. Τα λέγαμε. Βρήκες εργαλεία? Ωραία. Τι? Συγγνώμη. Με συγχωρείς που σε κοιτάω έτσι, αλλά νιώθω ότι... Νιώθω σαν να σε ξέρω από κάπου. Κι εγώ έτσι νιώθω. Πάμε? Ναι. Να αφήσω κάπου το βιβλίο μου να μην το κουβαλάω. Ευχαριστώ. Άντε. Άστορα. Μήπως να δοκιμάζαμε ταυτότητα? Μήπως έχεις ταυτότητα? Όχι. Τίποτα. Τι να πω. Τη σπιτονικοκυρά δεν θες να την ξυπνήσουμε για δεύτερο κλειδί. Δεν θες να αλλάξεις κλειδαριά πρώτη μέρα στο σπίτι. Θες να μείνεις σε μένα? Όχι, ευχαριστώ, δεν πειράζει. Τι θα κάνεις, θα μείνεις στο διάδρομο? Έχεις κανένα φίλη να μείνεις? Έχω μία, αλλά επειδή μέχρι πρόσφατα δεν κάναμε παρέα, δεν θυμάμαι το κινητό της απ' έξω. Μπορούμε να σε πάμε εμείς με το... Ορέστη? Ναι. Αλήθεια? Ευχαριστώ πολύ, δεν ξέρω τι να πω. Μην πεις τίποτα. Η αυτού μεγαλειότητου, ο βασιλιάς Αρθούρος, και ο πρώτος υπότης, ο Σερ Λάνσελοτ, είμαστε πάντα στην υπηρεσία μιας δεσποσίνης που βρίσκεται σε κίνδυνο. Η δεσποσίνη σας ευχαριστεί τα μάλα. Ναι, βρισέ. Έχεις τίποτα καθαρό να φορέσεις, κοπέλα? Καθαρό? Δεν νομίζω. Δεν πειράζει, παιδιά. Θα πάω στη φίλη μου και θα αλλάξω εκεί. Να σε ρωτήσω κάτι. Το αυτοκίνητο έχεις παρκάρει μακριά? Όχι, γιατί απ' έξω είναι. Ωραία. Μας πάρουμε τον πάρει βραδιάτικα από τον ηθικό. Μήπως θα δοκιμάζουμε ταυτότητα? Που σε κούναγε, Ορέστη. Αυτό δεν θα περάσει έτσι. Έλα, παπάκα μου, εγώ είμαι. Ακολουθήστε το αυτοκίνητο. Εμένα γελάς. Με
συγχωρείς, αλλά μου φαίνεται τόσο αστείο που κλειδώθηκες έξω με τον Υφικό. Αφού διασκεδάζεις, κάτι είναι κι αυτό. Έλα ρε παιδί μου, λίγο χιούμορ έκανα. Μην παίρνεις ανάποδες αμέσως. Ωραία, σφορούσες εσύ τον Υφικό, να δούμε πώς αισθανόσαν αν οι άλλοι γύρω σου κάναν χιούμορ. Καλά, ντε, μην τζαντίζεσαι. Όπω νεύρα. Πας και σε παράτησαν στην εκκλησία και πληρώνουν τα σπασμένα του γαμπρού. Ωραίστη, δεν σταματάς. Κοίτα, σε ευχαριστώ πολύ που προσφέρθηκες να με πας, αλλά αν το κάνεις για να σπάσεις πλάκα, προτιμώ να πάμε τα πόδια. Λοιπόν... Δεν τολμάω, νομίζεις. Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις. Ορίστε, σταμάτα τώρα. Μαρό, χίλια συγγνώμη, δεν ξέρω τι τον έπιασε. Αρθόρε, χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Ορίστε, λυπάμαι, δεν μπορώ να πω τέτοιο για σένα. Τι είναι αυτά που της έλεγες? Μ' αρέσει αυτή η γυναίκα, έχει τσαγανό. Ορίστε, νομίζω πως αν σ' αρέσει δεν το χειρίστηκες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έλα, μπες μέσα, σου ζητάω συγγνώμη. Δεν χρειάζεται, περπατήσω, ευχαριστώ. Έλα, ρε παιδί μου, μην τα πεις τώρα τόσο σοβαρά. Μια πλάκα έκανα. Εμένα αυτό το είδος πλάκα δεν μ' αρέσει. Ωραία, αν μπεις στο αμάξι σου, υπόσχομαι, δεν θα ξαναμιλήσω μέχρι να φτάσουμε σπίτι της φίλης σου. Εντάξει. Έχει χάρη που φοράω νηφικό. Πρέπει να μην μιλάω, όχι να μην γελάω. Αν θες να μην γελάω, θα πρέπει να μου το ανταλλάξεις με κάτι άλλο. Όπως παραδείγματος χάρη, τι δουλειά έχεις να φοράς νηφικό βραδιάτικα? Και δεν μας είπες, Μάρο, με τι ασχολείσαι? Δουλεύω σε ένα ιδιωτικό κοινοφελές ίδρυμα που προστατεύει τα κοινωνικά δικαιώματα του πολίτη. Δηλαδή, αν τους πάρω τηλέφωνο και τους πω ότι μου στερείς την ελευθερία του λόγου μου, θα με προστατεύσουν, ε? Όχι, αν τους πω τι έλεγες. Ωραίο ίδρυμα έχετε. Να προστατεύετε όποιον συμπαθείτε. Θα ξανακατεύω. Καλά, καλά, το βουλώνω. Πάντως ισχύει η πρόταση να θες να κοιμηθείς σπίτι μου. Ναι, και στο δικό μου αν θες μπορείς. Απλώς πρέπει πρώτα να ειδοποιήσω τον πατέρα μου. Παιδιά, σας ευχαριστώ, αλλά δεν πειράζει. Αρκετά σας ταλαιπώρησα απόψε. Πηγαίνετε να ξεκουραστείτε και θα περιμένω εγώ εδώ. Μια από τις δύο κάποια στιγμή θα γυρίσει. Και θα σας αφήσουμε εδώ πέρα μόνος μέσα στη νύχτα. Αποκλείεται. Θα μείνουμε να σου κάνουμε παρέα, Ορέστη. Και αυτό είναι δέσμευση. Έλα, πού είσαστε? Άντε, άντε, περιμένω, είσαστε κοντά. Θα έχει ανοίξει. Μας αρέσουν ήδη οι ταινίες, Αρθούρε. Τώρα που μένουμε κοντά, να πηγαίνουμε μαζί σινεμά. Εμένα θα με παίρνετε μαζί? Αν είσαι ευγενικός όσο την τελευταία μισή ώρα, ευχαρίστω. Α, υπό ορούς. Δεν ξέρω. Αν θεωρείς στοιχειώδη ευγένεια δυσβάστα 8 ώρα, ναι, υπό ορούς. Να σου πω, τελικά θα μας πεις. Τι να σας πω? Έλα τώρα, κανείς δεν δοκιμάζει νηφικό στα καλά του καθουμένου. Κάπου στην ιστορία υπάρχει και κάποιο δαχτυλίδι. Είπες θα μείνεις για παρέα. Αν έμεινες για ανάκριση, προτιμώ να περιμένω μόνη μου. Ρε Ορέστη, τώρα τι καταλαβαίνεις? Μαρό, πριν είπες ότι θέλεις ξυλάκι. Ναι, αλλά δεν το είπα για να πας. Όχι, έχει ένα περίπτερο εδώ πιο κάτω. Θέλω κι εγώ. Εγώ? Ευχαριστώ, Αρθούρε. Σοκολάτα. Θεωρία νούμερο 6.
Από την πρώτη στιγμή που τα πρωτόνια αντίχρησαν τα ηλεκτρόνια, ενώθηκαν με έρωτα κεραυνοβόλο. Όμως, όπως όλοι ξέρουμε, ο κεραυνοβόλος έρωτας μπορεί μερικές φορές να συτηνάξει τον αέρα. Άου. Επιτέλους, Μόνη. Είχες, δεν είχες, με ξεμονάχιασες. Δεν σε πιστεύω. Κοίτα, Ορέστη, δεν ξέρω ποιο είναι το μυστικό της μεγάλης γοητείας που λέει και ο Αρθούρος ότι ρίχνει τα κοριτσάκια, αλλά ό,τι και να είναι σε μένα μέχρι τώρα δεν έχει λειτουργήσει. Το αντίθετο θα έλεγα. Και ούτε και τον έστειλες για παγωτά. Ο κόσμος δεν περιστρέφεται γύρω από σένα. Κοίτα, σε λίγο θα έρθει η Ράνια η Λίλα, εγώ θα ανέβω επάνω και αυτή η τρομερή νύχτα θα έχει τελειώσει. Εν τω μεταξύ, κάνω να παραμείνουμε σιωπηλοί, γιατί όσο περνάει η ώρα έχω μια αυξανόμενη ορμή να πάρω μια πέτρα και στρίξω στο κεφάλι, σα πάω στα δύο. Και εγώ δεν είμαι βίος άνθρωπος, καθόλου βίος. Και αυτό δεν μ' αρέσει. Σταμάτα, μωρέ, σου μιλάω, τι μου κάνεις νόημα. Από αύριο όμως να λες τα ενημέρω στην διαδρομή. Όχι, παιδιά, όχι. Όχι την κοπέλα, παιδιά. Όχι την κοπέλα, παιδιά. Ορίστε. Τον εφικό της γενιάς, ορίστε. Ορέστη! Μάρο! Δεν βρήκα ξυλάκι, έφερα πύραυλο. Παιδιά, την κοπέλα αφήσετε, δεν έχει κάνει τίποτα. Ναι, ναι, παιδιά. Εμένα δεν θέλετε. Αυτό δεν θέλετε. Δεν καταλαβαίνετε τίποτα, ρε. Ορίστε μου. Μίλα και εσύ, ρε. Δεν μιλάει αυτός. Τρεις είναι. Ας το πέντε. Κάνε πιο εκεί, βλέπεις, δεν χωράμε. Ωραία, τι γίνεται, ποιοι είναι αυτοί. Ηρέμησε, όλα θα πάνε καλά. Ηρέμησε, μωρέ. Ρώτα το φίλο, τον Ορέστη. Τους ξέρεις? Ναι, δηλαδή όχι ακριβώς. Εντάξει, δεν είμαστε και φίλοι. Αυτοί δεν ξέρουν το όνομά σου. Οπότε α τα αφού μέρα και πες μου ποιοι είναι και εσύ τι με έχεις μπλέξει. Οκ, αλλά πρώτα θα μου πεις και εσύ γιατί δεν παντρεύεσαι τον τύπο που σου έκανε πρόταση γάμου. Εντάξει. Συγγνώμη να σου ρωτήσω κάτι. Μήπως είσαι... Συγγνώμη, κύριε. Έχει γίνει κάποια παρεξήγηση. Εσείς θέλετε τον κύριο. Πάρτε και κάτω εδώ ό,τι θέλετε. Εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ που δεν έχω σχέση μπορώ να κατέβω. Οι εντολές μας ήταν να πάρουμε και εσένα. Εμένα. Και τι φταίω εγώ να φτώσω πάτη στην κόρτα αφεντικού σας με όλες αυτές τις γυναίκες. Δεν ξέρω. Εμείς εντολές εκτελούμε. Και πού μας πάτε? Α, να σου πω, μήπως θέλεις και δελτίο καιρού. Δεν πετάς με Ολυμπιακή. Παλικό σου κάτω και θα τα μάθεις όλα όταν έρθει η ώρα τους. Ωραία η φιλενάδα σου. Δεν είμαι φιλενάδα του! Καλά, καλά. Τι καλά θέλω, μωρέ, δεν είμαι φιλενάδα του, μ' ακούτε! Δεν είμαι και εσύ, μωρέ. Πάντως με πλήγωσες. Εκεί που τους είπες πάρε τον και κάνε τον ό,τι θέλετε. Ντροπή. Τι πέφτεις? Έλα, δεν είσαι καν ο τύπος μου. Εγώ δεν είμαι ο τύπος σου! Καλά, δεν μου το παίρνεις κατάκαρδα. Θα κάνω μια εξαίρεση. Εγώ μαζί σου το δεμένη, μ' ακούς? Ζω το χειρότερο με φιάλτη. Μπορείς να σταματήσεις να γκρινιάζεις. Μέχρι να έρθει ο Βανδόρος να δούμε τι θέλει. Μόνο μπορούμε να κάνουμε να περιμένουμε. Ας εκμεταλλευτούμε λίγο την ευκαιρία να γνωριστούμε καλύτερα. Δεν θέλω να σε γνωρίσω καλύτερα. Τόσο που σε γνώρισα μου φτάνει και μου περισσεύει. Ευχαριστώ. Ω, το κινητό μου. Η μπράβη του Βανδόρου ξέχασα στην τσέπη μου. Σκέφτεσαι ότι σκέφτομαι. Να λυθούμε και να κάνουμε σεξ στο πατώμα της αποθήκης. Όχι, να εντοπίσουμε τον Αρθούρο. Α, καλά, μπορούμε να κάνουμε και τα δύο αν θες.
όχι, μη, όχι. Όχι, όχι, όχι. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και συγγνώμη αν σου δυσκόλεψε τη ζωή. Βρήκα διαμέρισμα και θα μείνω εκεί απόψε. Οπότε μην ανησυχήσεις. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όσα έκανες για μένα. Είσαι καλύτερα? Λίγο. Έχεις πολύ βαρύ χέρι, ε? Ναι, ναι. Συγγνώμη, ρε Αρθούρε. Αλλά τι να κάνω κι εγώ. Μπαίνω βράδυ στο σπίτι και βλέπω εκεί μια μαύρη μάζα και κουνάκι κάτι μπορεί να είναι όπλο. Ήταν τα παγωτά. Κι εγώ πού να το ξέρω αν τα παγωτά. Λειτουργήστε, ενστικτοδός. Αλλά κι εσύ για άντρες, παιδάκι μου, δεν είσαι πολύ ανθεκτικός, ε. Με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά δεν έχω συνηθίσει να με βαράνε με τσάντες γεμάτες βιβλία. Ένα ήταν το βιβλίο του. Ναι, το Εκκρεμές του Φουκώ. 700 σελίδες βιβλίο. Πότε έγιναν όλα αυτά δεν καταλαβαίνω. Εγώ όταν πήγα σινεμά, άφησα τη μάνα στον καναπέ με τις πιτζάμες. Για πότε βγήκε? Βρήκε διαμέρισμα. Χάθηκε με κάποιον άγνωστο και ένα νηφικό. Δεν καταλαβαίνω. Ο φίλος σου δεν έχει κινητό? Ναι, πήρα, αλλά δεν απαντάνε. Η Μάρο χτύπησε και σε μια άλλη φίλη σας, τη Λίλα. Α, θα τη φιλοξενούσε η Λίλα? Ναι, αλλά ούτε εκείνη ήταν εδώ. Sorry, Αρθούρε, μια ερώτηση άσχετη. Πρόσεξες ποιο κουδούνι χτύπησε πρώτο? Όχι, όχι, καμιά σημασία. Όχι, μόνο κάτι. Εγώ ήθελα να δω κάτι. Τους πάνω, η Λίλα μένει δίπλα. Όση ώρα έλειπες, μπορεί να ήρθε και να ανέβηκαν πάνω, ε? Παρασκευή βράδυ και να είναι αυτή μέσα, χλωμό το βλέπω. Μπορώ να βοηθήσω σε κάτι? Ναι, είναι με σελίλα. Ναι, μισό λεπτό. Περάστε να θέλετε. Όχι, όχι, εμείς δεν περάστε, θα κάτσουμε έξω. Λίλα! 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 Τι είναι, μαμά μου? Αν είναι για σέξτη φορά δεν αντέχω άλλο, έλεγες. Έχεις επισκέψεις? Τρίτη φορά. Δεν μου έγραψε να τα λέει. Τι φωνάζαμε? Έχεις δει τη Μαρό? Ναι, το απόγευμα στο σπίτι σου. Έγινε κάτι? Όχι, όχι, τίποτα. Τι είναι αυτό? Το παιδί. Ο Αρθούρος. Τι Αρθούρος? Έτσι τον λένε, έτσι τον φωνάζουμε, Αρθούρο. Πλάκα μου κάνει. Γεια σου, Αρθούρε, εγώ είμαι η Λίλα. Συγγνώμη που γέννα πριν, απλά μου φαίνεται λίγο αστείο το όνομά σου. Τι έχει αυτό, δεν μιλάει? Και να μίλαγε πριν, πάει. Τώρα τον αποτέλειωσες. Καταρχάς, δεν πιστεύω στο σεξ χωρίς σχέση. Σοβαρολογείς? Είναι το μόνο ενδιαφέρον σεξ που υπάρχει. Δηλαδή, είναι σαν να πηγαίνεις το πρωί στη δουλειά σου με το αυτοκίνητο. Το κάνεις, το ξανακάνεις, το ξανακάνεις, ώσπου φτάνεις στο τέρμα και δεν θυμάσαι πώς. Λάθος. Όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, βρίσκεις συνέχεια καινούργια πράγματα να κάνεις μαζί του. Αντίθετα, το σεξ της μιας βραδιάς είναι ό,τι πιο ανώφελο υπάρχει. Και για να χρησιμοποιήσω το δικό σου παράδειγμα, είναι σαν να στρώνεις ένα αυτοκίνητο και τα πάει να τρέξεις με 1000 να το πουλάς για να πάρεις καινούριο. Έλα, πάμε. Ναι, αλλά υπάρχουν τόσα πολλά ωραία αυτοκίνητα. Γιατί να μην τα οδηγήσεις όλα, μ? Γιατί αλλάζεις συνέχεια αμάξια, στο τέλος δεν φτάνεις πουθενά. Προς το παρόν, ούτε στο κινητό δεν βλέπω να φτάνουμε. Τι έγινε? Δεν σας αρέσει η παρέα μας? Αυτό που κάνετε είναι παράνομο. Δεν μπορείτε να μας κρατάτε δεμένους εδώ μέσα. Να σου πω. Πολύ γλωσσού είναι η φιλενάδα σου. Δεν είμαι φιλενάδα του! Ορέστη. Ποια είναι αυτή η τσούλα που κυλιάται μαζί σου στο πάτωμα? Και Σοφία! 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 Σταμάτα! Αυτός ο Ρέστης, μήπως είναι ανοιχτόχρωμος? Καστανός είναι, γιατί? Στα χαρτιά, ας πούμε, με τι βαλέ θα τον έβαζες, με κούπα? Καλά, το βουλώνω. Υποτίθεται ότι έδειξε τον άνθρωπο για να βοηθήσεις. Σοβαρέψου λίγο. Αρθουρέ, αυτός ο φίλος σου, μήπως είναι μπλεγμένος πουθενά? Ώστε είσαι εναντίον του γάμου, ε? Μα δεν είμαι εναντίον του γάμου. Μα είμαι εναντίον του γάμου. Δεν πρόλαβα να βγω από το σπίτι και είχες την νύφη έτοιμη. Εμένα λέει νύφη. Δεν ξέρω, βλέπεις να φοράω νυφικό?
Με συγχωρείς. Αν εννοείς εμένα, έχει γίνει κάποια παρεξήγηση. Καμία παρεξήγηση δεν έχει γίνει. Σε ξέρω και εσένα και όλες του είδους σου. Του είδους μου. Σε παρακαλώ πολύ, να έχετε τρελαθεί όλοι εδώ μέσα. Εμένα τουλάχιστον με μπλέκετε. Εγώ με αυτόν τον άνθρωπο ούτε σχέση έχω, ούτε και θέλω να έχω. Τότε γιατί μου δίθηκες νηφούλα. Και τον Αρθούρο, δεν τον πήρατε μαζί σας για κουμπάρο. Περίμενε, νομίζεις. Εγώ με αυτόν. Γιατί λίγο σου πέφτει. Ναι, λίγο σου πέφτω. Α, σε παρακαλώ πολύ, κοπέλα μου, δεν είσαι τα καλά σου. Χαρισμά σου τον θες, εγώ ούτε νεκρή. Εσύ, Σκάρλετ Οχάρα, σκάσε! Ένας θεός ξέρει τι ψέματα του είπες για να με παρατήσει και να παντρευτεί εσένα. Η αλήθεια είναι ότι με παρακάλαγε. Αδημόντα, μην θα σε χτύπαγα. Τουλάχιστον παραδεχτείτε ότι πηγαίνατε να παντρευτείτε. Κορίτσιο, παραλογίζεσαι. Καταρχάς, πού νομίζεις ότι βρίσκαμε εκκλησία στη μία η ώρα το βράδυ. Έλα, βρε κοριτσάκι μου, στην Ελλάδα είμαστε. Θέληση να υπάρχει και όλα γίνονται. Εκείνο που δεν ξέρω είναι αν ήξερες τι ακριβώς άνθρωπο ήθελες να παντρευτείς. Μα δεν ήθελα να τον παντρευτώ. Οι detectives του πατέρα μου τράβηξαν κάτι φωτογραφίες. Τις είδα. Περιττό να σου πω ότι έχουν τραβηχτεί σε διάστημα 2 εβδομάδων. Σε 2 εβδομάδες, 4 διαφορετικές γυναίκες. Απίστευτο. Τι να πω, είμαι λίγο δραστήριος. Καλά, εσύ δες ακόμα τον παντρευτείς. Δηλαδή, τι είδους γάμου σκεφτόσου να έχεις μαζί του. Αυτά να τα πεις πρώτα στον εαυτό σου και μετά σε μένα. Λοιπόν, τελευταία φορά, δεν θέλω να παντρευτώ τον Ορέστη. Πρόκειται για παρεξήγηση. Μίλα τώρα, γιατί κάποια στιγμή θα λυθώ και τότε δεν σε σώζει τίποτα. Σοφία, σε παρακαλώ, πες τους να μας λύσουνε. Έχει γίνει παρεξήγηση, δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι εγώ ψάχνω να παντρευτώ. Και τόσο πάνω αυτά τα πράγματα τελειώνονται με μπράβους. Συμπεριφέρεσαι σαν το κακομαθημένο κοριτσάκι του μπαμπά. Μη μου μιλάς έτσι! Μπροστά σε αυτήν! Σοφία, τι έγινε εδώ, τι πράγματα είναι αυτά. Σοφία. Παπάκα μου. Κοίτα. Θέλει να παντρευτεί αυτή. Ποιος είναι αυτός? Ο πεθερός μου. Έλα, Σοφία μου, τώρα. Σοφία μου, θα μας πλέξεις άσχημα. Λύστε τους. Έλα, κοριτσάκα, ρέμισε, ρέμισε. Εγώ εδώ, κάτσε. Δεν σου είπα να μείνεις μακριά από την κόρη μου. Σε μένα το είπες. Σε εκείνη ποιος θα το πει. Αντιπαθούσες τον Ορέστη, δεν θα είχαμε φτάσει τώρα μέχρι εδώ. Ορίστε, κοίτα, θέλει να παντρευτεί αυτή! Σοφία, δεν έχω χρόνο για αυτά. Άρε, κόλλημα. Σταύρο, πήγαινε τη σπίτι. Έλα, 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 κοριτσάκι μου, θα τα πούμε αργότερα εκεί με ηρεμία. Έλα, έλα, πήγαινε τώρα. Ορέστη μου, θα σε πάρω τηλέφωνο. Οπωσδήποτε. Κι εμείς. Συγγνώμη, κύριε. Κυριέ μου. Κύριε, κύριε, συγγνώμη. Κύριε, κύριε, κύριε. Εμάς θα μας αφήσετε κλειδωμένους. Εδώ μέσα. Αυτό είναι το βάνι. Αυτό το βάνι θα προσφέρει στο σπίτι. Αυτό ο Βαντορός την κυριά εδώ και καιρό τον Ορέστη. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς αλλιώς. Μπορεί να εξαφανίστηκαν έτσι ξαφνικά. Ναι, εγώ μπορώ να καταλάβω, αλλά θα με πείτε πρόστιχη πάλι. Χαρέ. Λοιπόν. Περιμένετε, παιδιά, θα σκοπούμε με την ψιλοτάκουνη. Λοιπόν, εμείς οι δύο μπαίνουμε μέσα. Εσύ θα κάτσεις εδώ, θα φυλάς τσίλες. Γιατί έχω τσίλες και όχι ο Αρθούρος. Γιατί ο Αρθούρος δεν φοράει ψιλοτάκουνη. Καλά, μπαίνεις και όρκο. Τσίλες. Ναι, 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 σταμάτα ρε παιδί μου. Έτσι είναι η ζωή, αλλού ποτάς και αλλού βρίσκεσαι. Η δική μου ζωή δεν ήταν έτσι μέχρι... Δεν το πιστεύω. Τι? Τώρα θυμήθηκα που σε ξέρω. Ήταν εδώ, σε αυτό εδώ το εστιατόριο, πριν 3 εβδομάδες περίπου.
Ο Πέτρος ετοιμαζόταν να μου κάνει πρόταση γάμου και ξαφνικά μπήκε εσύ μέσα και μου τα χάλασε όλα. Α, εσύ είσαι. Εγώ. Η ζωή μου πάει κατά διόλου από τη μέρα που σε γνώρισα. Μπορεί να βγαίνει καλύτερα και απλά να μην τους καταλάβει. Πονάει. Ήταν σφιχτό το σκηνή. Πέρα από την πλάκα. Λυπάμαι πολύ που σε πήξες αυτή την ιστορία. Λες να μας κάνουν κακό. Ο Παπαδόρος θέλει να μείνω μακριά από την κόρη του. Αν κάνει σε κάποιον κακό, θα κάνει σε μένα. Συγγνώμη για αυτά που είπα πριν. Τι γίνεται εδώ? Μάρο! Μάρο! Ράνια, μην! Στην κάτω κάθαρμα, αντί να κουμπίσει, τη σβούριξα! Ράνια, μην! Ράνια! Ράνια, περίμενε! Δεν μου κάνει τίποτα. Ράνια, αυτός εδώ είναι ο Ορέστης. Ο Ορέστης. Ο φίλος ο Ορέστης. Ναι. Αρθούρε. Ράνια, πώς μας βρήκατε? Θα στα πω. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε πριν ξανάρθουν οι φίλοι σας και έχουμε άλλα. Πάμε. Είναι η κυρία Λάξο. Μας είχατε? Ναι. Δηλαδή γίνονται φίλες. Καλά, μην το παραχαίσουμε κιόλας. Αρθουρέ, νομίζω πως είμαι ερωτευμένος. Για μια εβδομάδα πάλι λες να κρατήσεις περισσότερο. Είσαι καλά, μας κατατρόμαξες. Συγγνώμη, Λίλα μου. Η Λίλα Ορέστης. Γεια. Ο ανοιχτόχρωμος. Ποιος? Τίποτα, βλακίσεις Λίλας. Λοιπόν, τι θα γίνει, θα φύγουμε, θα το ξενυχτήσουμε εδώ πέρα, άντε. Τα βλέπεις, άψτε, Θωμά. Δεν πρόλαβα να κλείσω την τράπουλα και να το ανοιχτόχρωμος. Σβούλωσα, δεν είναι. Εντελώς είναι. Λοιπόν, έτσι και πεις κουβέντα μπροστά του, σε σκότωσα. Πάμε. Αφού είναι ακόμα εδώ. Μαρό, αν χρειαστείς οτιδήποτε, μπορείς να με πάρεις τηλέφωνο, ε. Αρθουρέ. Μα εάν... αν χρειαστείς οτιδήποτε... Σε ευχαριστώ πολύ. Θα σε πάρω τηλέφωνο, πάμε κανένα σινεμά. Λοιπόν, καληνύχτα. Ό,τι θες, την πλέμαστε, έτσι. Αλίμονο. Πάμε, Αρθουρέ. Κορίτσια, χάρηκα. Εμείς να δεις. Έλα. Είναι. Δεν είναι. Είναι. Δεν είναι. Λοιπόν, εγώ πάω πάνω. Μάρο, θα μείνεις σε μένα. Εάν με θες. Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Αν θες εσύ, ό,τι θες δηλαδή. Εγώ προτιμώ να μείνω σε σένα. Α, Okay. Έλα, χαουλάζεις. Έτσι θα φεύγες. Σαν τον κλέφτη. Δεν ήθελα να σου γίνομαι βάρος. Ποτέ δεν μου γίνες βάρος. Εντάξει, το ξέρω, μερικές φορές γίνομαι στριμμένη. Αλλά και εσύ πρέπει να καταλάβεις ότι τα τελευταία χρόνια ζω μόνη μου. Έχω ξεχάσει πώς είναι να έχεις άλλους ανθρώπους στη ζωή σου. Δεν είσαι στριμμένη. Εντάξει είσαι. Αλλά με ένα ξεχωριστό τρόπο. Ζορίστηκα με τη συγκατοίκηση. Αλλά μου άρεσε που σου να δω. Κι ας έκανε 44 ώρες στο μπάνιο. Και εμένα μου άρεσε. Δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς εσένα αυτές τις εβδομάδες. Ναι, αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ καλή στους χωρισμούς.
Η πείρα βλέπεις. Είναι να σε καλέ και σου γκάζουμε. Δεν φαντάζομαι σου περιμένει από το καινούριο μου σπίτι. Ε? Λέω, ελπίζω να σε καλή και στο σφουγγάρισμα, γιατί δεν φαντάζεσαι μας περιμένει στο καινούριο μου σπίτι. Τα δόντια στο απλυνές. Αμάν, τι, αμάν, αμάν. Γεια. Δεν μπορεί να είναι σύμπτωση. Στην έχει στημένη και περιμένει να βγεις. Λες, ε. Θα φωνάξω την αστυνομία. Είσαι ηλίθια. Όταν μας την πέφτουν τέτοιοι άντρες, φωνάζουμε από τη χαρά μας. Δεν φωνάζουμε την αστυνομία. Εγώ πάλι φωνάζω την αστυνομία. Θεωρία νούμερο 7. Τα αντίθετα έλκονται. Και το ζωντανό παράδειγμα είμαι εγώ. Ήμουνα ο πιο φυσιολογικός άνθρωπος στον κόσμο και συγχρόνως ο μεγαλύτερος μαγνήτης που υπήρξε ποτέ. Δεν πάμε για καφέ καλύτερα. Έλα ρε παιδιά, μην απελπίζεστε. Λίγη δουλειά θέλει και θα γίνει κουκλή. Ξέρεις, δεν σε πήρα είδηση. Τι έκανες εκεί? Συγγνώμη, Λουίζα, δεν το ήθελα. Και όλο μπλε... Α! Πρόσεχε, ρε Αρθούρε, πώς θα μπορώ να κάνω έτσι μάθημα? Συγγνώμη, Λουίζα, μπορώ να σε αγοράσω το πουκάμισο. Να σου πάρω το καθαριστήριο. Όχι, δεν πειράζει. Απλά πρόσεχε λίγο. Είμαι ο μεγαλύτερος λούζερ στον πλανήτη. Γεια σου και εσένα. Γεια. 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 Πρόσεχε. Ρε Σιμάρο, ξέχασα το βιβλίο μου εδώ αυτό το βράδυ. Το έφυσα στον Ορέστη. Ποιος είναι ο Ορέστης? Ο απέναντι. Έπεσε. Καλημέρα. Είμαι φίλος σου Μάρος από δίπλα. Πρέπει να άφησε ένα βιβλίο μου εδώ χθες το βράδυ. Εδώ? Ναι. Έλα, έλα να ψάξουμε. Αν και έτσι όπως είναι το σπίτι, δεν ξέρω αν θα το βρούμε. Από εδώ εγώ. Σπύρος. Χαίρο πολύ. Εγώ. Ορέστης. Χαίρετε. Το βλέπεις πουθενά? Όχι. Τι ψάχνετε? Ένα βιβλίο του Σπύρου. Και περιμένετε να το βρείτε μέσα σε αυτό το αχούρι? Να σου πω, είναι ένα χοντρό, γκρι, άσπρο. Ναι, αυτό είναι. Κάτσε να δούμε πώς είναι μέσα. Οκ. Okay. Τι κάνεις εκεί? Θέλω να βάψω το σπίτι μου και... ξέρεις, θέλω να κάνω κάτι extreme. Και επειδή ο φίλος μου τα βαριέται αυτά, έχω έρθει στον Ορέστη να μου πει τη γνώμη του. Έχει και κάτι προγράμματα εδώ ο Ορέστης. Έλα να δεις. Κοίτα, με αυτό το πρόγραμμα μπορείς να βάφεις τους τοίχους με ό,τι χρώμα θες, οριοθετείς το χώρο, ας πούμε. Αλλά δεν μπορώ, γιατί δεν έχω ιδέα από χρώματα. Κοίταξε, ένας ωραίος συνδυασμός είναι η όχρα με το γαλάζιο. Ωραίο, ε! Ωραίο! Και άλλο. Άλλος ένας συνδυασμός είναι το κόκκινο με το πράσινο. Περιμένε. Αν σου αρέσουν βέβαια τα έντονα, γιατί είναι... Καλά, φοβερό, ε! Τέλει. Πολύ ωραίο! Έλα, τι γίνεται?
Καλά, εσύ. Μια χαρά. Έχω λίγο χρόνο, μπορείς να βρεθούμε. Σήμερα είναι αδύνατο. Τελικά πήρε φίλο μου εκείνο το διαμέρισμα που μου είπες και πρέπει να τη βοηθήσω με τη μετακόμιση. Ας πούμε μετά πρέπει να στολχώσω διάβασμα. Καλά, δεν μπορείς ούτε για λίγο. Με τίποτα, με τίποτα. Το μάθημα της Δευτέρας είναι πολύ δύσκολο. Να σου πω. Να τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Καλά, γεια. Οκ, okay, γεια. Το βρήκα! Ήταν μέσα. Ευχαριστώ πολύ. Το έχω καταχωρήσει, ε. Καλά, φοβερός, μεγάλο ταλέντο. Μέσα σε 5 λεπτά μου έδωσε ιδέες και για τα 3 δωμάτια. Όχι σαν και εσένα, που δεν μου πες ούτε μια καλή ιδέα. Εγώ χάρηκα πολύ. Κι εγώ, σε ευχαριστώ, ε. Γεια, ευχαριστώ. Γεια. Πάω λίγο μέσα, να δω πώς θέλουν κάτι. Να έρθω κι εγώ. Αντέλα. Σταμάτα με αυτό το πράγμα, θα σε χτυπήσω! Ανοίγω εγώ! Καλώς το! Το βρήκα! Γεια! 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 Ήρθαμε να βοηθήσουμε. Α, σίγουρα. Περάστε μου το δεξί. Να, ευχαριστούμε. Γεια. Καλημέρα. Τώρα ξύπνησες. Ναι, φαίνεται. Λίγο. Α, η Λίλα, η Μάρο και η Ράνια. Χαίρομαι πολύ. Είναι συνάδελφός μου. Θα σας έλεγα να καθίσετε, αλλά δεν έχουμε καρέκλες. Καρέκλες. Το φλίπερ μέσα παίζει. Παίζει. Μπορώ. Μπορείς. Σουγκαρίζω, καθαρίζω, σκουπίζω. Σκουπίζεις. Ωραία. Άμα σκουπίζεις. Ωραία. Ανοίγω εγώ. Γεια. Γεια. Η Μάρο. Μάρο για σένα είναι. Συγγνώμη αν διακόπτω, αλλά προέκυψε κάτι. Συγχωρεμένος. Σταματήσε, ρε παιδί μου, να με παρακολουθείς. Αν δεν σταματήσεις, στόπα θα φωνάξω την αστυνομία. Ωραία, γάντια. Σταμάτα με την αστυνομία, χαλάρωσε. Θες κάτι? Η μητέρα σου έστειλε πάλι κάτι. Ε, τι ρε Πέτρο, δεν μου το έστειλε στο γραφείο. Αυτός είναι ο Πέτρος. Δεν μπορούσε να περιμένει. Διάβασε και θα καταλάβεις. Τι ψέμα, παιδιά, η γυναίκα είναι διαθέσιμο. Με συγχωρείτε, θα μας πείτε και εμάς τι είναι αυτός ο φάκελος? Είναι πρόσκληση. Είναι για το... για το πάρτι των αραβώνων που οργανώνουν οι γονείς μου. Πάρτι αραβώνων για ποιον? Για μένα και τον Πέτρο. I met a girl.